Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές σας. Αναπληρωτής Κοσμήτωρας, διευθυντής τομεάρχης και καθηγητής Σχολή Ευελπίδων και διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Όπλων. Ωραία. Για πείτε μου, κύριε Λιόλιο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προφανώς δεν θέλω να σας ρωτήσω αν ήταν κρίσιμες οι ώρες αυτά που άκουγα χθες και πώς ο πιλότος, αλλά για το υλικό, τι καταλαβαίνετε με βάση τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής. Ωραία. Ορίμασε πλέον η κατάσταση και έχουμε συμπτύξει όλα τα κρίσιμα θέματα στο εξής ερώτημα. Πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει μια ανακοίνωση από τους αρμοδίους με την οποία να λένε ότι τα υλικά που υπάρχουν στην περιοχή δεν είναι υλικά μάχης, αλλά είναι εκπαιδευτικά. Μιλούμε συνεχώς για εκπαιδευτικούς όλμους. Αυτά τα αντικείμενα τα διδάσκω στη Σχολή Ευελπίδων και ανάρτησα και χθες στην ιστοσελίδα και πώς δουλεύει αυτός ο όλμος και ποιες είναι οι επιπτώσεις αν χτυπήσει τέτοιος όλμος 81 χιλιοστών την Ομόνοια. Για να καταλάβουν λίγο οι τηλεθεατές και οι ακρότες. Τι συμβαίνει αν χτυπήσει, μισό λεπτό, τι συμβαίνει αν χτυπήσει ένας τέτοιος εκπαιδευτικός όλμος 81 χιλιοστών την Ομόνοια. Η εκπαιδευτική όλμη είναι ακίνδυνη. Αν είναι εκπαιδευτικός όλμος, στην πραγματικότητα έχει έναν μηχανισμό εκτόξευσης, πάει μερικές εκατοντάδες μέτρα και πηγαίνει μετά ένα στρατιώτης, τον περισυλλέγει, επιστρέφει πίσω και τον χρησιμοποιούμε πάλι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν πρόκειται για εκπαιδευτικούς, δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα. Βέβαια, αποτελεί στρατιωτικό υλικό, έχει μικρογραμμάρια προωθητικής ύλης, πηγαίνουμε, δεν τα αφήνουμε εκεί. Δεύτερον, όπως σύμφωνα με τη σερβική κυβέρνηση, είπαν ότι είναι εκπαιδευτικής φύσεως, θα πρέπει να είναι ειδικού χρώματος, έτσι είναι μπλε, αυτά έχουν διάφορα χρώματα, δεν είναι τα γνωστά χακί που υπάρχουν στους όλμους μάχης. Σε κάθε περίπτωση το εκπαιδευτικό αυτό υλικό, τα εκπαιδευτικά βλήματα δεν μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Η δεύτερη κατηγορία που σύμφωνα με τους Σέρβους υπήρχαν πάνω στο φορτίο ήταν τα βλήματα φωτισμού. Mm-hmm. Είναι φωτοβολίδες. Είναι απλά βλήματα όλμων, τα οποία εκτοξεύονται από το ίδιο ολμόβολο, ανοίγει ένα λεξίδωτο σε κάποιο ύψος και καθώς πέφτουν για καμιά 30 δευτερόλεπτα φωτίζουν την περιοχή για να βλέπουμε στο πεδίο της μάχης. Δηλαδή έχουν εσωτερικά ένα πυροφορικό υλικό, έφλεκτο, φωσφορούχο, διάφορα υλικά μέσα και φωτίζει την περιοχή. Δεν είναι αυτό που θα προκαλέσει εκτεταμένες εκρήξεις και προβλήματα. Όταν ακούω λοιπόν, όταν ακούω ότι γίνεται εξουδετέρωση των εκρηκτικών, οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται από τα μέσα ενημέρωση ή από κάποιους αρμοδίους, επειδή αυτά τα άτομα εκεί έχουν εκπαιδευτεί και στη Σχολή Ευελπίδων, είναι όλοι απόφοιτοι της σχολής μας, αρκετούς τους γνωρίζω. Δεν έχω επικοινωνήσει μαζί τους λόγω του θεσμικού μου ρόλου. Και τους συγχαίρω για το ρόλο τους εκεί, γιατί είναι πραγματικοί πρωταγωνιστές. Αυτοί πολύ εύκολα μπορούν να διαπιστώσουν αν τα βλήματα που υπάρχουν εκεί, αν υπάρχουν βλήματα, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε δει καλές εικόνες, τα βλήματα που υπάρχουν εκεί είναι όλμη μάχης ή είναι εκπαιδευτικά. Αυτά σίγουρα τα ξέρει τώρα η ηγεσία. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κάποια ανακοίνωση μέσω του Υπουργείου για να ησυχάσει ο κόσμος. Να πάρουμε τώρα σενάρια, γιατί αυτό μπορούμε να κάνουμε. Μισό λεπτό, και αυτό που ακούστηκε, κύριε Λιόλιο, περί άσπρης σκόνης, η οποία μάλιστα όπως αιωρούταν στην ατμόσφαιρα, οι πυροσβέστες είπαν ότι είχαν ένα πρόβλημα στην αναπνοή τους. Σας λέει κάτι, ο τύπος επίσης και η μορφή των εκρήξεων σας οδήγησε σε κάποια συμπεράσματα από τα βίντεο που είδατε. Ωραία. Αρχικά για την λευκή σκόνη αυτή που ακούστηκε, νομίζω ότι χάσαμε λίγο την ουσία της υπόθεσης, διότι πραγματικά είναι ακίνδυνη, μπορεί να είναι στο εσωτερικό των πυροφορικών αυτών βλημάτων της φωτοβολίδας ή αδρανές υλικό το οποίο υπήρχε μέσα στα εκπαιδευτικά βλήματα. Αφού έγινε διάγνωση ότι είναι ακίνδυνα, δεν είναι τοξικά, τελειώσαμε με αυτό, γιατί ασχολούμαστε συνέχεια με αυτό το θέμα. Πρέπει να ασχοληθούμε με τους χιλιάδες όλμους που φέρεται το φορτίο να είχε, διότι όταν έχουμε 11,5 τόνους, βιάστηκε και λίγο και η σερβική κυβέρνηση να δώσει και πληροφορίες, πιστεύω. 11,5 τόνους πυρομαχικά όλμων, αν κάνει κανείς απλή διαίρεση, ένα κυβότιο έχει 5-6 μέσα από όπου 20 με 30 κιλά κάθε κυβότιο όλμων, βγάζει κανείς 1.000 με 2.000 βλήματα. Αυτά που είναι. Αν είναι εκπαιδευτικά και έχουμε πρόσκρουση εκεί στο σημείο 0, 1.000 και πλέον τέτοια βλήματα θα είναι διασκορπισμένα στην περιοχή. Αυτά τα δούμε. Και αν δεν είναι εκπαιδευτικά ως σενάριο, τότε πού είναι τα βλήματα με τα χημικά εκρηκτικά, διότι, απαντώ στο δεύτερο ερώτημά σας, δεν είχαμε έναν μεγάλο κρατήρα στο σημείο 0 που να αποδεικνύει ότι έγινε μια μεγάλη μύρης έκρηξη πολλών πυρομετρικών. Σας χάσαμε λίγο, κύριε Λιόλιο, στο σήμα. Ακούτε. Ναι, τώρα σας ακούμε. Λέτε ότι δεν είχαμε κρατήρα στο εντυπωσιακό στο σημείο 0. Άρα... Άρα δεν υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη πυρομαχικών και κατά συνέπεια είτε δεν υπήρχαν πυρομαχικά μάχης με χημικά εκρηκτικά,
και τότε να μας απαντήσουν τι εξουδετερώνουν ακριβώς εκεί τώρα. Και το δεύτερο είναι, αν υπήρχαν, σίγουρα δεν ήταν στο σημείο της έκρηξης, διότι δεν προκλήθηκε καμία μεγάλη έκρηξη. Αυτή η φλόγα που είδατε, αυτή η λαμπρότητα που φάνηκε στην περιοχή, στην πραγματικότητα είναι και καύσιμα, αλλά και το πληροφορικό υλικό που υπήρχε ενδεχομένως μέσα στις φωτοβολίδες. Γιατί βλέπετε υπάρχει ανάφλεξη. Αν υπήρχε έκρηξη, αγαπητέ μου, θα σας θυμίσω ότι και στην έκρηξη που έχει συμβεί και στην Κύπρο και σε μεγάλες αποθήκες πυρομαχικών, υπάρχει οστικό κύμα. Mm-hmm. Ένα μεγάλο μπαμ, να το πω έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Ακούστηκαν εκρήξεις τέτοιας μεγάλης ισχύως, έσπασαν τζάμια στην περιοχή, δεν είδα τέτοια πράγματα. Δεν έχω κληθεί εκεί πέρα, ούτε το κέντρο ελέγχου όπλων να τοποθετηθεί και δεν ξέρω, μέχρι τώρα βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες, κάποια drones. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Πρέπει και ο εισαγγελέας να πάρει όλα τα στοιχεία αυτά, να δει δηλαδή αν υπήρξε έκρηξη, αν τι είδους πυρομαχικά υπήρχαν. Είναι πολύ εύκολο, ξέρετε. Μέσα σε μια-δυο μέρες αυτά μπορούν να αναλυθούν. Άρα λέτε, αν υπάρχουν ερωτήματα, αν προκύπτουν με βάση τα όσα μεταδίδονται περί εξουδετέρωσης. Λέτε τι ακριβώς εξουδετέρωνται, αν είναι απλώς εκπαιδευτικές και φωτιστικές. Ακριβώς, να τα περισυλλέξουμε. Αν είναι εκπαιδευτικά, τα οποία τα βάζουμε σε μια σάντα και τα πάμε πίσω και τα χρησιμοποιούμε, δεν είναι θέμα εξουδετέρωσης αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Γι' αυτό σας λέω, επειδή μέσα, αυτό ακριβώς είναι και το εκπαιδευτικό βήμα. Το χρησιμοποιούμε και το μαζεύουμε πάλι. Μάλιστα. Άρα, εδώ είναι τα ερωτήματα. Πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, από την εμπειρία και τη γνώση που έχετε. Σας πάει λίγο περίεργα το γεγονός ότι η μεν σερβική πλευρά μιλάει για Μπαγκλαντές, η δε ουκρανική εταιρεία μιλάει για άλλο τόπο όπου θα κατέληγαν, μιλάει για το Αμάν της Ιορδανίας? Σας κάνει επίσης εντύπωση ότι η μεν Σερβία λέει ότι ο υπουργός της απογειώθηκε από τον Ις, την ίδια στιγμή όμως από τα σχέδια πτήσης φαίνεται ότι έκανε στάθμευση στον Ις και έχει έρθει απαλού? Αυτά σας δημιουργούν κάποια ερωτηματικά? Πολύ καλά το θέτετε. Και θα τα συνοψίσω με το εξής ερώτημα. Ως τι μιλάει ο Σέρβος Υπουργός? Ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δηλαδή ήταν μια διακρατική συμφωνία αυτή, πουλάει η Σερβία όπλα πυρομαχικά αυτή τη στιγμή στον Μπαγκλαντές, ή ήταν μια συμφωνία μεταξύ της εταιρείας, όποια και αν είναι αυτή, με εκείνο το χώρο? Διότι διαφορετικοί νόμοι διέπουν διακρατικές συμφωνίες που επιτρέπουν τη διέλευση πυρομαχικών κτλ. Και διαφορετικούς νόμους έχουμε αν μια εταιρεία ιδιωτική αποφασίσει να μεταφέρει πυρομαχικά από την Ελλάδα σε μια άλλη χώρα. Γιατί τότε έχουμε τους νόμους περί πυρομαχικών, περί όπλων. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Μάλιστα, δηλαδή, για πείτε μου. Να υπάρχουν άλλες συμφωνίες. Ωραία. Και αυτό ρωτάμε. Ένα ερώτημα. Ποιος είναι λοιπόν εκεί? Άλλο ερώτημα. Η κυβέρνηση ή η εταιρεία? Ναι. Ο Ουκρανός πρόξενος γιατί βρέθηκε στο σημείο? Τι, ομοίως, ρωτώ εγώ. Ένα λεπτό ερώτημα που δεν είμαι αρμόδιος. Φαντάζομαι γιατί ήταν Ουκρανοί εκεί στο αεροσκάφος. Ίσως και γι' αυτό. Αλλά δεν είμαι αρμόδιος να το απαντήσω αυτό. Μάλιστα. Το πράγμα. Τώρα, επόμενο ερώτημα. Το φορτίο θα έπρεπε να έχει, αφού περνούσε πάνω από το FIR Αθηνών Θεσσαλονίκης, θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί η Υπηρεσία Πολιτικής μας Αεροπορίας για τη μεταφορά του συγκεκριμένου φορτίου? Είναι ένα πολύ λεπτό ερώτημα, περίπλοκο, δεν το έχουμε απαντήσει ακόμη, διότι αν πρόκειται για διακρατική συμφωνία, τότε είναι σε επίπεδο κυβερνήσεων και ξέρετε λαμβάνονται διαφορετικές αποφάσεις από την καθημερινή μεταφορά όπλων και πυρομαχικών και τους νόμους περί όπλων που διέπουν αυτή τη μεταφορά. Εάν πρόκειται για ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες μεταφέρουν όπλα σε μια περιοχή, τότε είναι προφανές ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά. Θα μου επιτρέψετε να μην μπω ακόμη στην νομική πλευρά της υπόθεσης, διότι δεν γνωρίζουμε τώρα, εάν πρόκειται για διακρατική συμφωνία, εάν υπήρχε ήδη ενημέρωση της ελληνικής κυβέρνησης, και δεν θέλω να τοποθετηθώ λόγω του θεσμικού μου ρόλου. Ωραία. Και θα μείνω στα επιστημονικά θέματα. Το κρατάτε. Πείτε μου τότε και εξηγήστε, γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος, γιατί έσπευσε επί τόπου η μονάδα του ειδικού διακλαδικού λόγου πυρηνικής βιολογικής χημικής άμυνας? Λόγω της άσπρης σκόνης, διότι δημιουργήθηκε ένα θέμα εκεί, ήταν άγνωστο το υλικό, μπορεί να ήταν τοξικό. Ο λόγος αυτός δεν ανταποκρίνεται μόνο σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου και βιολογικών όπλων, ακόμη και για τοξικές στρατιωτικές ουσίες μπορούν να επέμβουν, έχουν το μηχανισμό αυτά τα στελέχη μας εκεί πέρα, έχουν τους ανιχνευτές να ανιχνεύσουν και τοξικές χημικές ουσίες σε πρώτη φάση να δουν ότι δεν πρόκειται για χημικά όπλα. Άρα και κύριε, και ραδιενεργά, με κύριε, που είχαν στο χέρι που. Σωστά. Άρα κύριε καθηγητά μου, η πρώτη διαπίστωση είναι για να σπεύσει γιατί δεν γνώριζαν. Σωστά έσπευσαν προληπτικά. Ναι, πολύ καλά και το συγχαίρομαι γι' αυτό. Δεν γνώριζε όμως. Άρα το ελληνικό κράτος δεν γνώριζε.
τι γινόταν πάνω από τον ουρανό του. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Δεν αν γνώριζε. Δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα. Αυτό δεν το ξέρω, είναι πολύ λεπτό σημείο. Θα μου επιτρέψετε να μείνω λόγω του ρόλου που έχω στη σχολή βελτίωση. Σωστά, σωστά. Εγώ είναι μέρο του Υπουργείου Εθνική Άμυνα. Το καταλαβαίνετε. Θα πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε του αρμοδίου, αλλά εγώ δίνω επιστημονικές πληροφορίες. Πολύ καλά κάνετε. Γιατί... Εγώ οφείλω να ρωτήσω όμως ως δημοσιογράφος, από τη στιγμή που σωστά πάει εκεί αυτό το τμήμα, σωστά πάει, γιατί αφού δεν ξέρω. Υπάρχουν πιο αρμόδιοι από μένα να δώσουν αυτή την πληροφορία, την οποία εγώ θέτω δημόσια όμως, βλέπετε, με παρησία. Υπάρχουν χημικά εκρηκτικά βλήματα εκεί, τα οποία γράφουν απ' έξω HE, High Explosive ή Composition B. Είναι πράσινα βλήματα. Είναι πολύ εύκολο, ξέρω. Θα το έχουν δει και οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή. Δεν δηλαδή, μου λέτε από την ευρύτερη... ή όχι. Ναι, από την ευρύτερη εμπειρία σας, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι σε συνθήκες αναμπουμπουλάς γίνονται και λαθρεμπόρια όπλων. Το κάνει η Τουρκία, στη Λιβύα άρρωστε. Γίνεται και λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ξέρετε. Η άσπρη σκόνη μπορεί να έχει και άλλη εξήγηση. Ναι, λίγο υπερβολικό θα μπορούσε να είναι. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το θέμα τώρα. Όμως, αφού είπατε για λαθρεμπόριο, εμένα με ανησυχεί κάτι άλλο. Αν υπάρχουν πραγματικά πυρομαχικά άσκαστα, τα οποία έχουν διασπαρίσει την περιοχή, έχουμε και θέμα οπλικής ασφάλειας και τρομοκρατίας. Γιατί αυτό που έχει συμβεί τώρα με την Ουκρανία, το λέω συχνά, μέχρι που άρχισαν και από την Ιντερπόλ να το λένε, έχουμε όπλα τα οποία εξαφανίζονται καθοδόν για την Ουκρανία. Όχι ότι αυτό το φορτίο ήταν για την Ουκρανία, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά τα όπλα για την Ουκρανία εξαφανίζονται και μάλιστα το παραδέχτηκε ακόμη και ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ όταν πήγε στην Πολωνία, στη συγκέντρωση που είχε και στην Ουκρανία, ότι πολλά από αυτά χάνονται. Και εδώ και μήνες φωνάζω. Έχουμε μια νέα μορφή τρομοκρατίας. Έχουμε επομιζόμενα αντιαεροπορικά συστήματα τα οποία έχουν χαθεί. Έχουμε αντιαρματικά συστήματα τα οποία έχουν χαθεί. Μπαίνουμε σε μια καινούρια επιστημονική τρομοκρατία. Εδώ που τα όπλα τους δεν είναι απλές αυτοσχέδιες εκρηκτικές συσκευές. Είναι όπλα βιομηχανικά τα οποία έχουν στρατιωτική επιστήμη πίσω τους και μπορούν να καταστρέψουν το στόχο τους σε πολύ μεγάλες αποστάσεις με ασφάλεια. Άρα λοιπόν να δούμε και για αυτά τα βλήματα τώρα, για τους όλμους, αν υπήρχαν, μήπως έχουν σκορπίσει σε κάποια περιοχή και πέσουν σε λάθος χέρια. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, σας παρακαλώ πολύ, θα τα ξαναπούμε όσο θα προχωρούν τα στοιχεία και οι πληροφορίες, αλλά κατά τη γνώμη σας η συγκεκριμένη περιοχή που για την ώρα είναι αποκλεισμένη, για πόσο καιρό θα πρέπει να είναι υπό αυστηρή επιτήρηση για να δώσει και στοιχεία αλλά και για να έχουμε και πλήρη διασφάλιση ότι δεν συμβαίνει κάτι άλλο? Η περιοχή όλη πρέπει να είναι υπό αυστηρή επιτήρηση, καθώς και η πορεία του αεροσκάφους, αν δεν δοθεί δημοσίως μια δήλωση από τους αρμοδίους ότι δεν υπήρχαν χημικά εκρηκτικά βλήματα όλμων. Είναι πάρα πολύ απλό να γίνει αυτό, για να ησυχάσουμε. Μάλιστα. Αν υπάρχουν εκεί, δεν ησυχάζουμε. Αν υπάρχουν χημικά εκρηκτικά όπλα, υπάρχει θέμα, λέτε. Είναι προφανές. Τότε μιλάμε για βλήματα όλμων, τα οποία έχουν σκορπιστεί σε αποστάσεις ενδεχομένως δεκάδων τετραγωνικών χιλιόμετρων και τότε υπάρχει ανησυχία. Μέχρι τότε δεν ανησυχούμε, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να ηρεμήσουμε. Μάλιστα. Έχουν βρεθεί τέτοια βλήματα εκεί, ναι ή όχι επιτέλους? Θεόδωρος Λιόλιος, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη έτσι ανάγνωση του υλικού που υπάρχει μέχρι στιγμής και θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλή σας ημέρα, κύριε Λιόλιο, από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.